Η εξέλιξη τελευταία για τους δύο στρατιωτικούς μας είναι ότι γίνονται προσπάθειες από διάφορες πολιτικές ομάδες να συζητηθεί το θέμα τους την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Εγώ σήμερα το πρωί έστειλα μία επιστολή στους Ευρωπαίους Αντιφεντεραλιστές για να ζητήσουμε αύριο το πρωί επισήμως από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεδριάζει να μπει στην ατζέντα το θέμα της απελευθέρωσης των δύο στρατιωτικών μας και να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Στρασβούργου που ξεκινάει 16 Απριλίου. Η πρόταση δική μου έγινε δεκτή από τους Ευρωπαίους Αντιφεντεραλιστές. Υπάρχει αντίστοιχο κλίμα από ό,τι βλέπω και σε άλλα επίπεδα. Μέχρι στιγμής, εκτός απρόόπτου, η πιθανότητα να συζητηθεί το θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών στην Ολομέλεια για δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά συζητήθηκε με πρωτοβουλία μου, όπως θυμόσαστε, στις 12 Μαρτίου. Τώρα μπορεί να συζητηθεί πιθανόν την Τρίτη 17 Απριλίου σε συζήτηση γενικευμένη με ομιλίες από όλες τις πολιτικές ομάδες, από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο Υπουργών. Και τι μπορεί να αποδώσει αυτό, πού μπορεί να οδηγήσει? Πρώτα απ' όλα να γνωστοποιηθεί ακόμη το ζήτημα, να υπάρξει μεγάλη πίεση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ζητηθεί και να υπάρξει και ψήφισμα. Άλλες πολιτικές ομάδες ίσως να μην το θέλουν, γιατί το ψήφισμα ζεματάει, ξέρετε, γιατί θα καταγγελθεί και η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον βήμα άσκησης πολιτικής πίεσης. Όμως, εμείς πρέπει να πάρουμε και δικά μας μέτρα για να αναγκάσουμε την Τουρκία να υποχωρήσει, και αυτό θα είναι ένα γενικευμένο εμπάργκο κατά των τουρκικών προϊόντων. Ό,τι προϊόν είναι made in Turkey θα πρέπει να το μποϊκοτάρουν όσοι μας ακούν, όλοι οι Έλληνες πολίτες, να υπάρξει μια πίεση πάνω στο θέμα αυτό. Και μια και τα Γιάννενα είναι πάνω στην Εγνατία, ας βγει και το μεικτό που ελέγχει τις εθνικές οδούς. Και ξέρετε ότι μπορεί να ελέγξει τις τουρκικές δαλίκες. Εκεί ο κύριος Περιφερειάρχης μας, ο οποίος ξέρω ότι είναι δραστήριος, ας βγάλει το μεικτό κλιμάκιο να ελέγξει τις δαλίκες. Πρώτον, τι κουβαλάνε οι τουρκικές δαλίκες. Δεύτερον, αν έχουν λάστιχα τα οποία είναι τέτοια που να επιτρέπουν να κυκλοφορούν. Τρίτον, αν έχουν χαρτιά μαϊμού. Τέταρτον, αν οι οδηγοί έχουν δίπλωμα οδήγησης. Και να καταλάβουν τι εστί η Ελλάδα. Κάπως έτσι θα τους αναγκάσουμε λίγο να συμμαζευτούν.